Καλησπέρα σας, χαίρετε. Καλησπέρα. Είμαστε εν αναμονή του τι ακριβώς θα συμβεί από Δευτέρα. Είχαμε σήμερα μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αθλητισμού, με τον Υφυπουργό τον κύριο Χαρδαλιά, με τον Υφυπουργό τον κύριο Λιβάνιο και με τη συμμετοχή 200 δήμων από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Με σκοπό να ενημερωθούμε και από την Επιστημονική Επιτροπή για το τι γίνεται και το τι μελιγενέστα με τον αθλητισμό σε επίπεδο κυρίως τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πραγματικά τίποτα δεν θα είναι ίδιο από τη Δευτέρα, όπου ξεκινάμε ουσιαστικά τις προπονήσεις των αθλητών σε ανοιχτούς μόνο χώρους. Mm-hmm. Και με διάφορους αστερίσκους. Πρώτα απ' όλα τα αποδυτήρια θα πρέπει να είναι όλα κλειστά, δεν θα υπάρχουν αποδυτήρια, θα στείνονται πάγκοι στους χώρους προκειμένου να αφήνουν τα πράγματά τους οι αθλητές. Τα κηλικεία των αθλητικών χώρων απαγορεύεται να λειτουργήσουν, άρα θα πρέπει να έχουν μαζί τους οτιδήποτε χρειάζονται. Οι υπάλληλοι του Δήμου, τουλάχιστον σε αυτό που μας αφορά εμάς, στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα καταγράφουν ώρα εισόδου-εξόδου των αθλητών, θα θερμομετρούν, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία υπόνοια και μετά θα επιτρέπουν την είσοδο, πάντα με μάσκες και γάντια και αντιστοιχικά και τηρώντας όλα τα μέτρα. Άρα ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι τίποτα δεν είναι όπως την προ-κορονοϊού εποχή. Εμείς εδώ τώρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης ήδη συζητάμε να ξεκινήσουμε την γυμναστική στα υπαίθρια γυμναστήρια τα οποία έχουμε. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει 5 υπαίθρια γυμναστήρια σε διάφορα σημεία της πόλης. Άρα ουσιαστικά εμείς τον κόσμο ο οποίος ερχόταν στα δημοτικά γυμναστήρια, γιατί δεν έχουμε σκοπό να τα ανοίξουμε σύντομα ακόμα, δηλαδή και να δοθεί το OK από το Υπουργείο που θα αργήσει να γίνει αυτό, θα είναι μέσα στο καλοκαίρι, σχεδιάζουμε να ξεκινήσουμε πλέον την άθληση σε εξωτερικό χώρο. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι και πολλοί οι χώροι του Δήμου οι οποίοι δεν μπορούν να φυλαχτούν. Εάν είδαμε κάτι σε αυτές τις μέρες της καραντίνας, ήταν βανδαλισμοί σε περιφράξεις ανοιχτών γηπέδων, μπάσκετ, στα προσπάθησαν να μπουν μέσα στην παραλία, έτσι. Όπου προσπαθούσαν να μπουν μέσα και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε, γιατί δεν μπορούμε να φυλάξουμε όλους αυτούς τους χώρους. Άρα λοιπόν ξεκινάει μια καινούργια πραγματικότητα και εμείς περιμένουμε, γιατί μέχρι την Παρασκευή θα έχει έρθει η εγκύκλειος από το Υπουργείο Αθλητισμού, προκειμένου να συμμορφωθούμε με αυτά τα οποία λέει. Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει όλοι οι δημότες να δείξουν την ίδια υπευθυνότητα που δείξανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα της καραντίνας και με την ίδια υπευθυνότητα όχι μόνο στα θέματα αθλητισμού τα οποία με αφορούν εμένα γιατί είναι το πρωτοφυλάκιο μου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλα τα θέματα της καθημερινής μας ζωής, να κάνουμε αυτά τα οποία μας λένε οι ειδικοί. Έρχονται, κύριε Ελεγκά, και ένα-δύο ερωτήματα από τους ακροατές αυτή την ώρα προς εσάς. Αρχικά, είπατε ότι θα υπάρχει υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος θα καταγράφει το ονοματεπώνυμο του αθλητή και πότε εισέρχεται στον αθλητικό χώρο. Θα υπάρχει κάποιος περιορισμός στην άθληση? Όταν λέτε περιορισμό, στο χρονικό διάστημα. Όχι. Ατομικά ο κάθε ένας μπορεί να αθλείται όσο επιθυμεί. Δεν θα υπάρχει κάποιος περιορισμός. Για τα τυπικά δηλαδή. Τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στα υπόψη μας να βάλουμε κάποιον περιορισμό. Ξέρετε, είναι μια νέα πραγματικότητα και για μας, η οποία θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Και από εκεί και πέρα θα προσαρμοζόμαστε ανάλογα. Δεν είναι μια κατάσταση σταθερή, όπου λέμε ότι ξεκινάμε να κάνουμε αυτό α και παραμένει έτσι η ιστορία. Μάλιστα αυτό είπανε σήμερα και η Επιτροπή Υγείας του Υπουργείου Αθλητισμού, ότι θα βλέπουμε το πώς θα πηγαίνει η κατάσταση και ανάλογα θα προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Απολύτως λογικό αυτό, κύριε Λεκάκη. Επίσης, φαντάζομαι ότι πολλά περισσότερα θα γνωστοποιηθούν και αφού λάβετε την εγκύκλιο την ερχόμενη Παρασκευή. Αναφορικά και με την ώρα, δηλαδή, θα επιτρέπετε κάποιος 9 η ώρα το βράδυ να πάει, ας πούμε, να τρέξει σε κάποιο ανοιχτό χώρο? Φυσικά θα επιτρέπετε να πάει να τρέξει. Τώρα μιλάμε, όταν λέμε για αθλητές, μιλάμε για αθλητές είτε ερασιτεχνικού επίπεδου είτε επαγγελματικού, οι οποίοι θέλουν να κάνουν την προπόνησή τους. Ο απλός δημότης ο οποίος θέλει να τρέξει δεν τον απαγορεύει κανένας να τρέξει. Ο δημότης ο οποίος θέλει να κάνει χρήση των υπαίθριων δημοτικών γυμναστηρίων δεν του το απαγορεύει κανένας να κάνει. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και αθλητές οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα και που πρέπει να αθληθούν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.
Ναι, μάλιστα. Τα κηλικία κλειστά, όπως είπατε, άρα θα πρέπει ο καθένας να έχει μαζί του το νερό ή οτιδήποτε χρειάζεται, διότι δεν θα μπορεί να το προμηθευτεί από κάπου αλλού. Το προσωπικό είπαμε ότι θα φορά υποχρεωτικά μάσκα και γάντια. Για τους πολίτες προβλέπετε κάτι τέτοιο? Για μάσκες και γάντια, ναι. Αυτό είναι μια οδηγία η οποία θα δοθεί γενικά για τους δημότες. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια οδηγία ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα αθλείται πρέπει να φοράει μάσκες και γάντια. Αλλά και πάλι το βλέπουμε. Μέχρι τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαριστεί. Μάλιστα, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν γιατρός από την Επιτροπή Υγείας του Υπουργείου Αθλητισμού μας είπε το πόσο σημαντικό είναι το να αθλούνται καθημερινά, ακόμη γιατί αυτό που με ρωτήσατε πριν, με απλό περπάτημα, με τζόκινγκ ή με ποδήλατο ο γενικός πληθυσμός. Mm-hmm. Και μάλιστα μας είπε ότι οι ενήλικες πρέπει να αθλούνται 30 λεπτά 5 φορές τη μέρα και τα παιδιά 60 λεπτά 5 φορές τη μέρα. 5 φορές την εβδομάδα, νομίζω. 5 φορές την εβδομάδα. Εβδομάδα. Τη μέρα πάει έτσι, πολύ. Γιατί, ναι, με συγχωρείτε. Γιατί έτσι βοηθάμε το νοσοποιητικό προκειμένου να είναι πιο δυνατό και να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Βελτιώνει την άμυνα, σίγουρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα η άθληση. Δεν το συζητώ και πρέπει να είναι αντιταγμένη στην καθημερινότητά μας, διότι και όλη μέρα στον καναπέ δεν γίνεται. Μένουμε σπίτι σίγουρα, αλλά πρέπει να κινηθούμε και λιγάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεκάκη, για την εικόνα την οποία μας δώσατε. Εύχομαι καλή δύναμη. Για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.